αποφασίζει ο Υπουργός να αποζημιώσει τους παραγωγούς λόγω COVID, αλλά πρέπει να είναι συγκεκριμένος και σε ποσό που θα ζητήσει την εκταμείευση, σε παραγωγούς. Πρέπει να το έχει όλο το πακέτο. Είναι μια ειδική διαδικασία που κάνει από πριν προκειμένου να έχει επιτυχία. Αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να εγκρίνει το ποσό λόγω COVID. Γίνεται γρήγορα αυτό και στη συνέχεια αποστέλλεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να δει το κονδύλι. Να πάει στο ΕΚΕ η έγκριση να πληρώσει τους παραγωγούς. Έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Το Υπουργείο εξετάζει το αίτημα αυτό θετικά από ό,τι ενημερώνομαι και χθες στην συνάντηση που είχε ο Υπουργός ο Αγροτικής Ανάπτυξης με τον κύριο Υψηλάτη, τον βουλευτή, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, ενημερώθηκα ότι το θέμα αυτό προχωράει θετικά από το Υπουργείο, εξετάζεται θετικά από το Υπουργείο. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου προκειμένου να ανακοινώσει και το ποσό που θα σταλεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για έγκριση. Άρα είναι μια διαδικασία που καταλαβαίνω με βάση τα προγράμματα και από τις πιέσεις έτσι, των βουλευτών προς τον Υπουργό, Υφυπουργό κτλ. Ότι θα πάρει χρόνο ακόμη, δηλαδή έγκριση, κοιτάξτε, αν κρίνουμε από άλλα προϊόντα που έχουν ήδη πάει σε παραγωγούς, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα που εξετάζεται. Τώρα έχει γίνει το Γενικό Λογιστήριο και πρόκειται τις επόμενες μέρες να πάει στον ΟΠΕΚΕΠΕ η έγκριση για τη φθινοπορεινή πατάτα και για το υπαίθριο καρπούζι σε όλη την χώρα. Είναι ένα ποσό, νομίζω, στα 24 εκατομμύρια που έχει εγκριθεί για αυτή την... για αυτούς τους παραγωγούς, για αυτές τις καλλιέργειες και έπονται και άλλες που εξετάζει θετικά το Υπουργείο. Όλες μας τις προτάσεις οφείλω να το πω, αλλά αργούν οι διαδικασίες προκειμένου. Εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιλαμβάνεστε πώς, και φυσικά μετά είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που πρέπει, είναι ο τελικός κριτής προκειμένου να πάει παρακάτω, να μπορεί να πληρωθεί ο παραγωγός. Εκτιμούμε, αυτή τη στιγμή είναι στην εκτιμητική διαδικασία, πόσο περίπου ποσό θα χρειαστεί προκειμένου να αποζημιώνονται οι περιφράξεις των αγροτών σε ποτιστικές καλλιέργειες και εξηρικές καλλιέργειες, εννοώ τα όσπρια κτλ. Διότι δεν μπορεί να προφυλαχθεί, να υπάρξει ποσό για όλοι. Είναι τεράστιες οι εκτάσεις εκεί που πρόκειται να περιφραχθούν, ούτε τα σιτηρά ζητούμε, αλλά τουλάχιστον στην παρούσα φάση οι ποτιστικές καλλιέργειες και τα ξηρικά, τα όσπρια να προστατεύονται, να επιδοτούνται η παραγωγή για τα δίχτυα προστασίας των καλλιεργειών τους. Πιστεύω το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν ανακοινώσεις. Έχει ζητήσει από την Στατιστική Υπηρεσία ο ΕΛΓΑ συγκεκριμένες πληροφορίες για πόση παραγωγή είναι, πόσα στρέμματα είναι που καλλιεργούνται ποτιστικά στη Ρόδο, ποτιστικές καλλιέργειες, ξηρικές καλλιέργειες. Γεωγραφικά έχει μπει σε αυτή την αξιολόγηση η αναζήτηση όλο το νησί, έτσι? Όλο το νησί. Συζητάμε για όλο το νησί. Και επίσης, ο Περιφερειάρχης έκανε μια πολύ σημαντική πρόταση, ο κ. Χατζημάρκος, σε μία από τις τηλεδιασκέψεις, ζήτησε να υπάρξει ειδικό μέτρο από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης που να μπορεί η περιφέρεια να εκχωρηθεί στην περιφέρεια προκειμένου η περιφέρεια να επιλαμβάνεται άμεσα των ζημιών αυτών πολύ γρήγορα να αποζημιώνονται, να προστατεύονται οι καλλιέργειες και η παραγωγή μας.